Έχουμε ήδη διανύσει τα 2/3 της προεκλογικής περίοδου και η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κάνει πολιτική με τα υποπροϊόντα της μονταζιέρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει την πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα πραγματικά προβλήματα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν υιοθετεί την πρόταση της Ιρλανδίας για τη διενέργεια έκτακτης συνόδου κορυφής για το χρέος? Γιατί δεν υποστηρίζει, όπως ο κύριος Αβραμόπουλος, την χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας? Γιατί δεν συντάσσεται με τον κύριο Ντράγκη για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών, ενώ αντίθετα κινδυνολογεί? Η Νέα Δημοκρατία, με τον έμφυα, θυμίζει το δολοφόνο που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος. Για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί δέσμευση η κατάργηση του έμφυα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται πως θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία και καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς. Ο ελληνικός λαός, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι μισθωτοί, οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες γνωρίζουν ποιοι τους λαϊλάτισαν τις καταθέσεις, γνωρίζουν ποιοι τους φτωχοποίησαν. Η ώρα της κρίσης για τη Νέα Δημοκρατία πλησιάζει.